Σύνδεση της κακοποιητικής συμπεριφοράς ενός ενήλικου με την κακοποίηση που ίσως ο ίδιος είχε υποστεί ως ανήλικος, κάνουν οι επιστήμονες επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα βίας που εκδηλώνονται και που τα τελευταία χρόνια έχουν ραγδαία αύξηση. Ξέρω πως καθημερινά το θέμα της γυναικοκτονίας είναι στην πρώτη γραμμή. Αλλά υπάρχει και η πατροκτονία, υπάρχει και η μητροκτονία, υπάρχει και η αδελφοκτονία, υπάρχει και η κακοποίηση των παιδιών. Υπάρχει βία εν γέννη. Βία εν γέννη. Και σε όλα αυτά υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Μια κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος ανηλίκου ή μια κακοποιητική συμπεριφορά που εκδηλώνεται μεταξύ γονέων μπροστά σε έναν ανήλικο μπορεί να σταθεί αφορμή μιας αναπαραγωγής σε αυτή τη συμπεριφορά κατάστασης στη θέση είτε του κακοποιητή είτε του θύματος. Έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί ή έχουν υποστεί βία στην παιδική τους ηλικία έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και επίσης και να εμφανίσουν και μια συγκεκριμένη ψυχική υπάθηση που λέγεται οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Ο θυμός, τα υψηλά επίπεδα θυμού και η δυσκολία να ρυθμίσει κανείς το θυμό του φαίνεται ότι είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βία μέσα στην οικογένεια. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Παγνή και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων για τη βία και την ψυχική υγεία, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι τα περιστατικά και στην Κρήτη είναι αυξημένα. Ανάμεσα στις βίαιες συμπεριφορές που αναφέρθηκαν οι επιστήμονες και η κακοποίηση ηλικιωμένων. Πολύ συχνό, πολύ δυσάρεστο και δυστυχώς δεν το βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Έχω γονείς, τα ανέφερα και στην εισήγησή μου, οι οποίοι τους κατασκοτώναν τα παιδιά τους και έπρεπε να παρεύουμε. Είναι κάτι που δεν το συγχωρώ. Υπάρχει νεαρός που μου το αποστέλει από έναν ιερωμένο, ο οποίος σκότωνε τη μητέρα του στο ξύλο. Εκεί χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Μεγάλη βαρύτητα έδωσαν οι ειδικοί και στη βία στη διάρκεια της εφηβείας, όπου οι οικογένειες καλούνται να την απορροφήσουν και να τη διαχειριστούν με τρόπο που να μην οδηγεί τους νέους σε παραβατικές συμπεριφορές, ενώ σόκαρη η συχνότητα των περιπτώσεων που έφηβοι ασκούν βία στον ίδιο τους τον εαυτό, ακόμη και με αυτοτραυματισμούς. Έχουμε, σε μία εβδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να μην έχουμε 6 παιδιά που να είναι κομμένα. Γιατί έχουν ένα αίσθημα κενού, γιατί έχουν μια φτωχή σκέψη, γιατί δεν έχουν μάθει να μιλάνε όλο αυτό το διάστημα για αυτά που τους συμβαίνουν, άρα διοχετεύουν όλη την επιθετικότητα στο σώμα τους. Οι επιστήμονες επιχειρώντας να προσεγγίσουν το θέμα της βίας εκτός από τις ψυχικές νόσους, προέταξαν και την κατανάλωση αλκοόλ. Συνδέεται και πιο έντονα στις νέες ηλικίες το αλκοόλ με τη βία, με τις εκδηλώσεις βίας. Και η δεύτερη περιοχή όπου εκδηλώνεται έντονα η βία είναι η κατανάλωση σε ομάδες. Είναι η οπαδική βία που λέμε ή η ομαδική βία των εφήβων σε καταστάσεις μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.